να την αποφύγω. Άφησα τους γονείς μου να με παντρέψουν. Επειδή ήταν αδύνατο να διαβάσω τα μαύρα γράμματα που γράφει η μοίρα εις το κρανίο μας. Πώς λέει. Αλλά και μία φρονιμάδα έκανα ως φαίνεται. Δεν αποφάσισα να ξαναπαντρευτώ. Κατόπιν της φρονιμάδας αυτής, η δευτέρα μορία. Ο γάμος του σκότου. Ήταν επίσης άνθρωπος. Αλλά αν η κόρη μου ενηφέρει το ένα νεότερο, θα έκανα λιγότερα παιδιά και θα είχα κι εγώ λιγότερες φροντίδες. Αν ο γαμπρός μου ήταν ναυτικός, πάλι θα άλλαξε τα φαρμάκια της. Δεν θα είχα κατσίκες και προβατίνες να βόσκω και μια γαϊδουρίτσα να φορτώνω για να πηγαίνω κι εγώ κάθε καβάλα να ξεκουράζουμε. Ελληνό ξεκούρασμα. Τι εσωτηρία βρίσκω. Το να μην έχει γεννηθεί κανείς ποτέ ή να έχει αποφάσει την ώρα. Γιατί ισόβια θέλουν τα δεσμά της κυρίας. Ισόβια γράφει τα σκλάβα στο γαμπρό. Συνά, ο νυφοτρόφος και ο βοσκός και το βοσκός. Και συγχρόνως, τώρα μάνα για αυτά παιδιά. Εκτός από το μικρό που το φυλάζει ακόμα η μάνα και αυτό που έχει στην κυρία της. Κάθε πρωί να βγάζω νερό, να γεμίζω τη στέρα, να ποτίζω τα λαχανικά και τις πλάστες και τα να βγάζω για μοσχή την κατσίκα με τα ρίφια της, την προβατίνα με τα αρμάκι της, να οδηγήσω τη γαϊδουρίτσα με το κουλαράκι της στα χωράφια να βόσκει και κατά την εσπέρα να βγαίνω πάλι να μαζεύω όλα τα ζωντανά. Α, να σέρνω μαζί μου και δύο-τρία τα εγγόνια. Τα πιο